περισσότερο ενδιαφέρον συνεχίζονται οι προσπάθειες αφύπνισης των πολιτών για συμμετοχή στη μεγαλύτερη προσπάθεια αναγέννησης του πολύπαθου τόπου μας στην αναδάσωση 6 πυρόπληκτων περιοχών της Ηλίας την προσεχή Κυριακή. Ο τηλεοπτικός σταθμός Sky, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πύργου και την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση, έλαβαν την πρωτοβουλία να φυτέψουν 15.000 φυτά στις περιοχές Γεράκη, Αμπελώνα, Καράτουλα, Λάλα, Κρέστενα και Θολό, όπου οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 άφησαν ανεξίτηλο τον γκρίζο στίγμα τους. Απαντές παρόντες δηλώνουν εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας του τόπου αλλά και απλοί πολίτες που κρατούν μέσα τους ζωντανό το όνειρο της αναγέννησης της γης που αγάπησαν και πόνεσαν, της γης που περιμένει για χρόνια μια ευεργετική ανθρώπινη παρέμβαση. Είμαστε έτοιμοι για την αναδάσωση σε συνεργασία με την ΝΟΡΤ, το Δασαρχείο Πύργου και βέβαια και το ΣΚΑΙ που έχει ξεκινήσει όλη την Ελλάδα την αναδασώσεις. Είμαστε πάντα παρόντες ως κυνηγοί, γιατί μέσα από τη φύση ασκείται και η δραστηριότητά μας, το χόμπι μας. Είναι υποχρέωσή μας να βρεθούμε και στην αναδάσωση και να συμμετάσχουμε πάνω απ' όλα, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές μέχρι σήμερα μετά την καταστροφή που βρέθηκε η Ηλία. Καλούμε όλους τους φίλους κυνηγούς, όχι μόνο του Κυνηγητικού Συλλόγου Πύργου, γιατί στην αναδάσωση που θα πάρει μέρος όλο τον νομό Ηλίας θα υπάρξουν και άλλα σημεία που θα εμπλακούν και άλλοι κυνηγητικοί σύλλογοι της περιοχής. Όσον αφορά για τα μέλη μας, κάνω έκκληση να παρευρεθούν το πρωί της Κυριακής 10 η ώρα στο Δασαρχείο Πύργου, προκειμένου να συμμετέχουμε κι εμείς με μία ώρα, δύο, η οποία είναι υποχρέωσή μας, όπως προείπα, στην αναδάσωση. Ώρα συνάντησης για το πλήθος των εθελοντών που επιθυμούν να γυρίσουν σελίδα στη μαύρη στιγμή της ιστορίας αυτού του τόπου είναι η 10η πρωινή στο Δασαρχείο του Πύργου, το οποίο με δικά του μέσα θα μεταφέρει τους πολίτες στα σημεία όπου θα κληθούν να αναδασώσουν. Ωστόσο, πληθαίνουν καθημερινά οι φωνές που δηλώνουν με αποφασιστικότητα «Θα είμαι και εγώ εκεί». Ευχαριστώ το Sky, την ΝΟΡΤ και το Δασαρχείο του Νομού που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία να κάνει την αναδάσωση στην Ηλία, στα χωριά που έχουν πάθει μεγάλες καταστροφές από τη φωτιά. Και εμείς σαν εμπορικό σύλλογο συμμετέχουμε και καλώ όλους τους συναδέλφους να δώσουν το παρόν τους στην Κυριακή στις 10 η ώρα στο Δασαρχείο του Πύργου. Από εκεί θα φύγουμε για να χωριστούμε σε ομάδες στις περιοχές που θα γίνει η αναδάσωση. Αυτή η πρωτοβουλία τη χαιρετίζει ο εμπορικός σύλλογος και θα πρέπει λοιπόν όλοι να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν, γιατί έπρεπε να το έχουμε κάνει εμείς εδώ πρώτα και ευτυχώς που μεσολάβησαν άλλοι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θεωρούμε ελάχιστη υποχρεωσή μας τη συμμετοχή στην προσπάθεια του Sky και της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης για την αναδάσωση των πυρόπληκτων περιοχών του νομού Ηλίας. Ως τμήμα εθελοντισμού της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Ηλίας, πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα κόμματα δεν πρέπει απλά να αποτελούν μηχανισμούς συλλογής ψήφων, αλλά έχουν υποχρέωση να δίνουν ανθρώπινη διάσταση στις δραστηριότητές τους. Έτσι λοιπόν, συμβάλλουμε ενεργά στην προσπάθεια για να ξαναγεννηθεί η ελπίδα μέσα από τις φωτιές της Φωνικής Πυρκαγιάς τον Αύγουστο του 2007. Που κι αν πυρπόλησε τον τόπο μας, δεν κατάφερε να σκοτώσει τη θέληση των ηλίων για ένα καλύτερο αύριο. Καλούμε κάθε συμπατριώτη μας και ιδιαίτερα κάθε νέο και νέα αυτού του τόπου να δώσουμε ένα δυναμικό παρόν στην αναδάσωση για να αποδείξουμε ότι αξίζουμε αυτό το καλύτερο που διεκδικούμε. Όλοι μαζί στις 30 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί στα Δασαρχεία Πύργου και Αμαλιάδας. Και εμείς αναδασώνουμε. Εσείς? Δυναμικό παρόν στην ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια δήλωσε πως θα δώσει και η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, όπου σε δελτίο τύπου που απέστειλε ανέφερε πως ήδη μέσω του Γραφείου Εθελοντισμού ενημερώθηκαν οι ομάδες, οι σύλλογοι και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Πιστεύουμε πως όλοι μαζί θα αλλάξουμε τον γκρίζο περιβάλλον της Ηλίας, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, κύμα εθελοντών για την αναγέννηση του δάσους των Φινών θα ξεκινήσει και από το μνημείο του Γκουράσα στο Βαρθολομιό, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα βρεθούν 9.30 με 10 το πρωί, προκειμένου να μεταφερθούν στο σημείο της αναδάσωσης. Εμείς πριν από αρκετούς μήνες νιώσαμε την ανάγκη να ενεργοποιηθούμε στην κατεύθυνση της αναδάσωσης στα καμένα μας δάση. Πραγματικά αυτή η αναδάσωση που οργανώνει ο Sky σε συνεργασία με την ΝΟΡΤ είναι μια ευκαιρία να ενεργοποιηθούμε όλοι, να δώσουμε λίγο από το χρόνο μας, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να αναγεννήσουμε τα καμένα μας δάση. Η φύση έχει ανάγκη τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη τη φύση. Έτσι λοιπόν, ας μην χάσει κανένας μας αυτή την ευκαιρία και την Κυριακή, εμείς σαν εμπορικός σύλλογος
θα είμαστε στις Θήνες του Βαρθολομιού στις 10 το πρωί με τα γάντια μας, με τα φτιάρια μας, με το νερό μας και το κολατσιό μας και να περάσουμε καλά και να αναδασώσουμε αυτό το κομμάτι που έχει ανάγκη δίπλα στη θάλασσα να ξαναομορφύνει όπως ήταν και παλιότερα. Θα έχουμε το ραντεβού μας όλη την Κυριακή. Όποιοι μπορούν θα φέρουν και κάποια μέσα όπως αξίνες και γάντια. Και αυτό το οποίο προέχει να έχουμε όλοι καλή διάθεση και να συμμετέχουμε σε τέτοιες πρωτοβουλίες που φυσικά αυτό το οποίο κάνουν είναι πρώτα απ' όλα να αφυπνίζουν τους πολίτες, να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να προστατεύουμε το δάσος και να συμμετέχουμε κι εμείς ώστε να γίνει πάλι δάσος η περιοχή αυτή η οποία κάηκε το 2007.